η συνθήκη αυτή, μια εξαιρετικά συγκινητική κατάσταση για την οποία πολύ λίγα πράγματα πραγματικά θα μπορούσα να πω μετά από όλα όσα έχω ακούσει για μένα. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ μοναδική αυτή η εμπειρία, όπως βέβαια μοναδική ήταν όλη η διαδρομή στη Θράκη έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει και μια ιδιαίτερη συνθήκη, το γεγονός ότι καταλήγει να βρίσκομαι σήμερα εδώ με μια εν τέλεις πιθανά συμπτωματική εκπροσώπηση, δεν είναι συμπτωματική γιατί σχεδιάστηκε έτσι από την αγάπη του Καντιλάκη και τους συναδέλφους. Κατά συνέπεια δεν είναι τυχαίο ότι εν τέλει είμαστε εδώ, καταρχήν μαζί με τη Μαρία την Πατμαζίδου, που στην ουσία ξεκινήσαμε το οτιδήποτε παρέα, μαζί με τους συναδέλφους που πορευόμαστε τόσο καιρό και βλέπω εκεί τον Επιπίδη, τον Χριστό, τον Κώστα τον Δικαίο, τον Νίκο τον Τζέργα, που είμαστε παρέα. Έχουμε εξαιρετικούς συμβολισμούς με την παρουσία του Μάικλ, που εκπροσωπεί το, κατά κάποιον τρόπο τη διεθνή ομάδα, από την οποία έχουμε μια πολύ ουσιαστική πραγματικά υποστήριξη. Είναι η συμπτωματική παρουσίαση, η σύμπτωση του Χρήστου του Παναγιωτόπουλου που μας παίρνει την υπόλοιπη ελληνόφωνη κοινωνική εργασία από την Κύπρο αλλά και από το διεθνές στερέωμα των σχολών κοινωνικής εργασίας. Έχω τη φίλη μου την Σεβαστή την Μπούπαλου που εκπροσωπεί, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, τις εκδόσεις, γιατί δεν είναι λίγο για τις εκδόσεις. Να έχουμε βιβλία, ένα εκδοτικό οίκο που τολμάει να δημοσιεύει βιβλία κοινωνικής εργασίας, τα οποία διαβάζονται μόνο από κοινωνικούς λειτουργούς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έτσι. Κατά συνέπεια δεν έχει κανένα εμπορικό όφελος και τίποτα άλλο από αυτό. Και έτσι και παραπέρα τι άλλο να πω, όντως η παρουσία της Μαρίας της Αμακουρή είναι μοναδική. Η παρουσία της Μαρίας της Αμακουρή σηματοδοτεί και μια άλλη σημαντική ιστορία του τμήματος και δική μου, γιατί και η Μαρία Σαμακουρή είχε μέντορα τον Παναγιώτο Σακελαρόπουλο, όπως και εγώ, και έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο γενικότερα στην κοινωνική εργασία στην Ελλάδα, γιατί οργάνωσε τα πρώτα μεταπτυχιακά, στα οποία δέχτηκε κοινωνικούς λειτουργούς στα Γιάννενα. Και η ίδια η κυρία Σαμακουρή διευθύνει μεταπτυχιακό που επίσης δέχεται διεπιστημονική ομάδα με τους κοινωνικούς λειτουργούς, εντελώς ανέλπιστο για την ελληνική πραγματικότητα τότε. Και ταυτόχρονα είναι ο άνθρωπος, ο Σακελαρόπουλος, ο οποίος μου είχε πει ότι είμαι εδώ, οι υπηρεσίες μας είναι εδώ για σας, για εκείνα τα πρώτα χρόνια που δεν είχαμε χώρους για την πρακτική άσκηση, όταν είχε αντιδράσει πολύ έντονα ο επαγγελματικός κόσμος για την ίδρυση του τμήματος, που αισθάνθηκαν οι απόφοιτοι του ΤΕΙ ότι απειλούνται από τις καινούργιες ομάδες. Είναι πραγματικά στηρίγματα ουσίας. Και πράγματι ο Σακέλ μου λείπει. Όπως βέβαια λείπουν από τη ζωή μας και συνάδελφοι που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως ήδη υπόθηκε νωρίτερα για τις πρώτες διδακτορικές διατριβές που ξεκινήσαμε, που δυστυχώς μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα χάσαμε και τις δύο συνεπιβλέπουσες, και την Όλγα τη Μαράτου στην πρώτη διδακτορική διατριβή του Γιώργου του Καρπέτη και την Λουκία τη Μουσούρου στη δεύτερη διατριβή της Αλεξάνδρας της Βεργέτη για την κρίση στην οικογένεια. Έχουμε αρκετές απώλειες και στους μέντορές μας από το διεθνή χώρο, με πρώτη την Άννα την Γιουκάναν, η οποία είχε στηρίξει ενεργά το μεταπτυχιακό μας εδώ, ερχόμενη ως, όπως έλεγε, είμαι κάνει donation. Ήταν περήφανη γιατί ερχόταν χωρίς αμοιβή προφανώς και χωρίς άλλη συνθήκη διευκολυντική για εκείνα τα χρόνια, αλλά ήταν όμως κάθε χρόνο εδώ.
ξεχωριστή έτσι κι αλλιώς συμβολή, νομίζω ότι για ό,τι έγινε και ότι ξεκίνησε και προχώρησε και απέδωσε πράγματι εδώ, την οφείλουμε στη Μαρία του Πατμαζίδου, γιατί εκείνη εμπιστεύτηκε και εκείνη έδωσε το πρώτο ok σε οτιδήποτε μπορέσαμε να δημιουργήσουμε. Και ταυτόχρονα ήταν πάντα μαζί μας. Και σε όλα αυτά που ακούσατε, τις κοινοτικές δράσεις, η κυρία Πατμαζίδου ήταν μαζί. Και στα θεατρικά που παίζαμε με τα παιδιά, και στα πανηγύρια που οργανώσαμε, και στους διεπιστημονικές μεγάλες στιγμές. Και βέβαια έχουμε πάντα μαζί μας τον Νίκο τον Κουλούρη, που εξακολουθεί να διδάσκει και στις δύο κατευθύνσεις, και στις τρεις νομίζω, και στα τρία τμήματα. Είναι από τους νεότερους συναδέλφους στο τμήμα που εκλέχθηκε στο κοινό τμήμα, στο μεγάλο τμήμα, αλλά που όμως κρατάει και τα νήματα ταυτόχρονα, μαζί βεβαίως και με τον Χρήστο, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, αλλά νομίζω πως έχει ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του. Σε ευχαριστώ, Νίκο, που συμβαίνει, γιατί νομίζω ότι συμβολίζει κάτι παραπάνω. Είναι μαζί μας και τα δύο πολύ δυναμικές επίσης παρουσίες που υποστήριξαν πάρα πολύ τη δουλειά μας εδώ, τη δουλειά του και των προπτυχιακών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών και χίλια δυο άλλα πράγματα, η Κατερίνα Λεμοντζέλη και η Ανδριάννα Ιδελέγκου. Δεν έχω να πω κάτι, γιατί τα είπαν όλα πριν και ίσως είπαν πολλά για μένα. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μοναδική στιγμή πραγματικά να είστε εδώ παρόντες όλες οι γενιές, δηλαδή προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και επίσης μεταπτυχιακοί φοιτητές μας με τον τίτλο του μεταπτυχιακού και τώρα επαγγελματίες στον χώρο, βλέπω εδώ. Και τα παιδιά τους. Έτσι. Και βλέπω και τα παιδιά τους. Τη Δέσποινα, την κυρία Παπαδοπούλου, τις υποψήφιες διδακτόρισες. Θα ήταν πολύ σημαντικό για μένα, είναι πολύ σημαντικό το ότι ξέρω έναν από εσάς με το όνομά σας. Και πολύ σημαντικό για μένα επίσης, έλεγα νωρίτερα ότι είδα το Σταύρο έξω, το Σταύρο του Φράγκο και του λέω, αγόρι μου, έχω μια φωτογραφία από το πτυχίο σου, το προπτυχιακό, γιατί ο Σταύρος ήταν ήδη κοινωνικός λειτουργός του πτυχίου μας στο ΤΕΗ και ήρθε μαζί μας και έκανε πτυχίο επίσης στην κοινωνική εργασία και για κάποια συγκυρία ήμουν εγώ αυτή που του έδωσα τελικά το πτυχίο. Σταύρο, με το καλό και παραπάνω. Και τέλος πάντων, εν τω μεταξύ είχε δίπλα του τον Χαράλαμπο, τον Πάκο τον Τζαϊρίδη, ο οποίος είναι ο υποστηριχτής μας και ο απόλυτος συνεργάτης σε οτιδήποτε έχουμε κάνει, σε οποιαδήποτε βήματα, μικρά ή μεγάλα, έχουμε κάνει σε αυτό το χώρο. Και με μια διαρκή παρουσία υποστήριξης προς τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Και το χώρο και το χρόνο και τους ανθρώπους σε όλες τις φάσεις ζωής. Και τα τελευταία χρόνια στο τμήμα μας πια που χαιρόμαστε που μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, έχουμε τον κύριο Μέγκο, τη Μαρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποια που είστε εδώ. Συνήθως ξεχνάμε τις φιγούρες στον χώρο της διοίκησης που όμως έχουν μια πολύ σημαντική επιρροή σε όλους μας. Αλλά εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά όλους εσάς που είστε παρόντες εδώ, παρόντες και υλοποιήσατε το όραμά μας να προχωρήσετε, να δεχτείτε τις μεταπτυχιακές σπουδές που σας προσφέραμε και τώρα τις διδακτορικές και τώρα να μπορούμε να σας έχουμε συναδέλφους. Είναι σημαντικό για μένα να έχω συνάδελφο τον Βασίλη, την Ειρήνη, την Κατερίνα, την... Πού είναι την Τίνα? Ζαχαρούλα. Ζαχαρούλα. Και μια
σειρά ακόμα συναδέλφους που δεν είναι μαζί μας εδώ, αλλά που, ή που εκολάπτονται επίσης και αυτούς που ετοιμάζονται. Πού είναι οι Γιώργηδες επίσης, κάπου έχουμε και δύο Γιώργηδες. Ένα Γιώργο για την ώρα, αλλά ήταν και ένας ακόμα Γιώργος εδώ. Και βεβαίως η Ανέτ, έτσι, αλλά και εσάς που συνεχίζετε και ετοιμάζεστε. Έτσι. Νομίζω ναι, είστε περισσότερες από τρεις. Θέλω να σας ευχηθώ για τη συνέχεια. Να είστε γεροί, δυνατοί, να πορεύεστε στις, νομίζω πως στις αρχές και στις ιδέες τις οποίες έχουμε. Το Δημοκρίτιο μας άνοιξε ένα μικρό δρόμο, όντως με τη βοήθεια και την υποστήριξη όλων έγινε μια μεγάλη είσοδος. Και τώρα μπορούμε να έχουμε αυτόνομες σπουδές κοινωνικής εργασίας μόνο σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Και νομίζω πως αυτό είναι το κέρδος όλων, παρά τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου μείνει να ξεχαστώ και αυτό το απόψινό. Μαζί με όλα τα άλλα που ζήσαμε μαζί. Σας εύχομαι καλή δύναμη, γιατί τα επόμενα που έρχονται στο πεδίο της κοινωνικής εργασίας είναι πολύ δύσκολα. Η πόλεμη είναι ανοιχτή, άρα λοιπόν καινούργια δυστυχώς καινούργια τραύματα και πολλαπλά τραύματα και φαίνεται ότι έχουμε ξεχάσει το πόσα κακά προκαλούν οι άνθρωποι εμείς καταστροφές και συνεχίζουμε τελικά να ανέχουμε την ύπαρξή τους. Και για μας δεν υπάρχει έτσι τελειός διαχωρισμός ανάμεσα στη συνθήκη του βασιζόμαστε στις υπαρχιάνοι, οι παρεμβάσεις μας βασίζονται σε ανάγκες ή σε δικαιώματα και τα δύο πάνε μαζί. Και έτσι και αλλιώς, χωρίς κοινωνικές παρεμβάσεις και τραύμα informed στην κοινωνική εργασία, δεν πάμε πουθενά. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί.